ναι στη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών, αλλά όχι στη δημιουργία κλειστών και ανοιχτών δομών φιλοξενίας, εξακολουθούν να λένε τα μέλη της ΠΕΔ Κρήτης, άποψη που μετέφεραν και στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή, με τον οποίο συναντήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής. Το φλέγον αυτό ζήτημα σχολίασε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης στην κάμερα της Κρήτη TV κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, ζητώντας από τους φορείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Το προστοβηγικό μεταναστευτικό είναι ένα εθνική σημασία ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η κυβέρνηση ήδη έχει παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου ζητήματος. Διαφωνούμε με τα κλειστά κέντρα κράτησης και καλό θα είναι κάποια στιγμή να κατέβουν να δούνε και πού σχεδιάζουν να πάνε, διότι τα κέντρα αυτά δεν μπορούν να φιλοξενήσουν καταρχήν ανθρώπους, ζωές. Άρα εμείς λέμε ναι και ναι σε ανθρώπινες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που διήρκησε περίπου 2 ώρες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα μέλη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης έμειναν αμετακίνητα στη θέση τους, ότι δηλαδή δεν επιθυμούν τη δημιουργία κλειστών δομών φιλοξενίας σε οποιοδήποτε μέρος του νησιού. Εγώ πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να βρεθεί βέλτιστη λύση. Όλοι θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Είναι ένα ζήτημα, επαναλαμβάνω, που μας αφορά όλους, κυβέρνηση, κόμματα, τοπικές κοινωνίες, και πιστεύω ότι μέσα από ένα κλίμα συνένεσης και συνεννόησης μπορεί να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση. Επειδή η Κρήτη έχει ειδικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε, όχι μόνο ασφάλειας αλλά κατά βάση του τουρισμού, εκείνο που μας ενδιαφέρει σαν τοπικές κοινωνίες είναι να προασπίσουμε και το τουριστικό προϊόν και τα συμφέροντα του τόπου. Την ίδια ώρα πάντως τονίζουν ότι η Κρήτη θα βοηθήσει ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και εμείς πρέπει να συμβάλλουμε στην επίλυση αυτού του προβλήματος ως Κρήτη. Το είπαμε την πρώτη στιγμή, είναι και η απόφαση της ΠΕΔ, αλλά πάντα με βάση αυτές τις καλές πρακτικές, με την ενοικίαση κατοικιών, τη διασπορά σε όλη την Κρήτη, και νομίζω ότι θα φέρουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, όπως το έχουμε αποδείξει μέχρι σήμερα. Το παρόν στη σύσκεψη με τον κύριο Στεφανή έδωσαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ, ο Δήμαρχος Χερσονήσου και οι επικεφαλής των παρατάξεων του Δήμου Χερσονήσου, κύριοι Μαστοράκης και Διαμαντάκης.